Κύριε Κελέτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εξαγγελίες ιδιαίτερα θετικές για όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά νομίζω με ιδιαίτερη αναφορά προς τους νέους. Ναι, νομίζω ότι η φετινή διεθνής έκθεση είναι αφιερωμένη στους νέους. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά και όπως είδατε εξήγηλε το ξεκίνημα ενός διαλόγου με τους νέους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όλα τα μέτρα τα οποία εξήγηλε έχουν να κάνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τη νέα γενιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον και στο αύριο. Επίσης σημαντικός βέβαια ήταν και ο απολογισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός των 2 ετών στην διακυβέρνηση της χώρας, όπου με αυτά που ανέφερε στήριξε ακριβώς το σύνθημα ότι η Ελλάδα αλλάζει και απέδειξε ότι πράγματι η Ελλάδα αλλάζει με όλη αυτή την κοσμογονία των έργων που γίνονται στη χώρα. Είδαμε και κάποιες αναφορές γενικότερα για την περιοχή μας, την ακριτική περιοχή, για το μεταναστευτικό, για το λιμάνι, το λιμάνι του συμπεριλάβει στα 4 λιμάνια, βέβαια για τα βήματα που γίνονται γενικότερα στην περιοχή. Ναι, είναι σημαντικό ότι και η δική μας περιοχή είχε το δικό της μερίδιο στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι αναδείχθηκαν τόσο τα αναπτυξιακά θέματα που μας αφορούν, όσο και τα θέματα της ασφάλειας. Εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι πλέον να δούμε τον Πρωθυπουργό στον Εύρο, προκειμένου να επισκεφθεί και τον Φράχτη που ολοκληρώνεται και να αναδείξει και όλα αυτά τα θέματα, τα αναπτυξιακά της περιοχής. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.